Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ένα πρώτο σχόλιο. Ένα πρώτο σχόλιο είναι αυτό που ήδη έχουμε, όπως έχουμε ήδη τοποθετηθεί. Ντράπηκε και η ντροπή. Ντράπηκε και η ντροπή με αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή και την ομιλία Ζελένσκι, βλέποντας από κάτω την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, τα κόμματα αυτά του νατοϊκού τόξου που ήταν παρόντα και χειροκροτούσαν και την ομιλία Ζελένσκι και το μέλος του ναζιστικού τάγματος Αζόφ που ήρθε και φορέθηκε εδώ πέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επιβεβαιώθηκε 100% η στάση του κόμματός μας από την πρώτη στιγμή να μην συμμετέχει σε αυτή τη συνεδρίαση της Βουλής, η οποία είχε ως στόχο όχι να εκφραστεί η αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας, αυτή δεν έχει καμία σχέση ούτε με την κυβέρνηση, τη στήριξη προς την κυβέρνηση του Ζελένσκι, αλλά ούτε προφανώς πολύ περισσότερο δεν έχει σχέση με τη στήριξη των νατοϊκών, αμερικάνικων, ευρωενωσιακών σχεδιασμών στην περιοχή που συγκρούονται με τους αντίστοιχους σχεδιασμούς που έχει η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή έχει εισβάλει με απαράδεκτο τρόπο σε εδάφη της Ουκρανίας και προκαλείται μια αιματοχυσία εδώ και ένα μήνα. Το κόμμα σας τι ενημέρωση είχε, κύριε Ρεμπάτη, για τη σημερινή διαδικασία? Εμείς δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση πέρα από όσα ήταν γνωστά μέχρι πρότινος. Με την έννοια ότι δεν συμμετείχαμε κιόλας στην ίδια διαδικασία τώρα στη Βουλή. Αλλά παρόλα αυτά και παρόλη την ενημέρωση. Δεν συμμετείχατε στη διάσκεψη των Προέδρων. Επειδή αξιοποιείται ως καταφύγιο, ναι, το ζήτημα της ενημέρωσης από τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν σαφές το ότι παίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Ζελένσκι. Ήταν σαφές. Να σας διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα. Ναι. Να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την επιστολή που είχε στείλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να γνωστοποιήσει τη τιμή παρουσία του σε αυτή την ειδική συνεδρίαση. Σημειώναμε. Η κυβέρνηση Ζελένσκι, όπως και οι κυβερνήσεις πριν από αυτόν, προέκυψε από συνθήκες μεγάλων εκβιασμών προς τον Ουκρανικό λαό, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2014 με την άμεση παρέμβαση του Ευρωατλαντικού στρατοπέδου. Και λέγαμε μετά, ευθύνεται για την καταπάτηση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, για τη στήριξη και συνεργασία με τα φασιστικά τάγματα εφόδου, όπως το τάγμα του Αζόφ, που έχει ενταχθεί οργανικά στον Ουκρανικό στρατό, την αστυνομία και όλες τις κρατικές δομές. Αυτά ήταν γνωστά. Όπως είναι γνωστό επίσης ότι τέτοιες ομάδες και άλλες προφανώς παραστρατιωτικές, φασιστικές, έχουν στοχοποιήσει και την ελληνική μειονότητα στην περιοχή από το 2014, μπορεί και πιο πριν, αλλά σίγουρα από το 2014 και μετά. Όπως είναι επίσης γνωστό ότι στην Ουκρανία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας είναι παράνομο εδώ και πολλά χρόνια και πλέον εδώ και ένα μήνα, αν δεν απατώμε, μπορεί και λίγο λιγότερο, είναι παράνομα και άλλα 11 κόμματα. Μόνο και μόνο γιατί αναφέρονται στον τίτλο ως προοδευτικά, σοσιαλιστικά ή δημοκρατικά. Αυτά ήταν γνωστά. Είναι γνωστός ο ρόλος της κυβέρνησης Ζελένσκι αυτή τη στιγμή. Εγώ σας ρώτησα, αν μου επιτρέπετε, αυτό το οποίο... Αυτά ήταν γνωστά από πριν. Αυτό άρα το οποίο δεν ήταν γνωστά... Ομάδα, η ευθύνη που πήρε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να στηθεί από κάτω και να ακούσει το χαιρετισμό του Προέδρου της Ουκρανίας είναι τεράστια. Εσείς συμμετείχατε στη διάσκεψη των Προέδρων ως κόμμα, οι εκπρόσωποι σας, οι αντιπρόεδροι σας? Εμείς είχαμε καταθέσει την επιστολή την οποία σας ανέφερα. Άλλο σας ρωτάω, εάν συμμετείχαν πριν. Για σήμερα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχετε. Τώρα είναι σε εξέλιξη. Από είναι σε εξέλιξη μία έκτακτη για να δούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι έγινε. Από αυτό δεν έχω ενημέρωση τώρα. Εγώ όμως επιμένω στο πολιτικό του θέματος ότι ανεξάρτητα του αν έγινε κάποιο χειρισμό ή κάποιο ατόπιμα στο θέμα αυτό, είναι γνωστό το τι ρόλο παίζει σε βάρος και του λαού της Ουκρανίας. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι και είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και πολύ καλά κάνετε και την επαναλαμβάνετε. Το θέμα είναι όμως ότι να δούμε τι ακριβώς έγινε, διότι το σημερινό περιστατικό δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για την Ελληνική Βουλή και ασφαλώς όταν ο πρόεδρος της Βουλής λέει κάποια στιγμή μου είπαν λίγο πριν την παρέμβαση Ζελένσκι ότι θα υπήρχε ένα βίντεο με δύο στρατιώτες ελληνικής καταγωγής χωρίς όμως να μου δοθούν άλλες λεπτομέρειες, αυτό το πράγμα κάτι δείχνει και σίγουρα είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα. Αυτό έχω την εντύπωση. Προφανώς, αν μου επιτρέπετε. Είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα. Ναι. Αυτό σας ανέφερα και εξ αρχής. Είναι εικόνα ντροπής αυτό το πράγμα που είδε ο ελληνικός λαός σήμερα μέσα στη Βουλή. Αλλά λέω ότι ούτως ή άλλως υπήρχε θέμα και υπάρχει θέμα, nice, το οποίο είναι το εξής. Γιώργο. Δεν μπορεί να ταυτίζεται, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, δεν μπορεί να ταυτίζεται η αλληλεγγύη, η στήριξη στο λαό της Ουκρανίας με την κυβέρνησή του. Κύριε Ρεμπάτη, εκτός αυτού, εσείς έχετε πει ότι είναι κατ' εντολή του ΝΑΤΟ αυτή η ομιλία Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή.
ενώ αναφέρεται παράδειγμα και για τον Λαμπρούλη ότι χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος, έτσι, δηλαδή το στέλεχος του ΚΚΕ ανεπιθύμητος από τον Ζελένσκι. Δηλαδή βάζετε και πέντε πράγματα τι έχει κάνει ο Ζελένσκι εκεί. Από τις κυβερνήσεις της Ουκρανίας. Όταν αντιπροσωπεία του κόμματος επισκέφθηκε την Ουκρανία για να μεταφέρει τη στήριξή της και την αλληλεγγύη της στους κομμουνιστές της Ουκρανίας, που ανέφερα και πριν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας είναι παράνομο από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι, μετά από αυτό ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Λαμπρούλης, άλλα στελέχη του κόμματος που ήταν μαζί του συνοδεία έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα πρόσωπα. Ουκρανικές κυβερνήσεις. Άρα κατ' εσάς το... Δεν θα μπορούσε το ΚΚΕ σήμερα να βρίσκεται στη Βουλή. Άλλωστε... Φαντάζεται να βρισκόμασταν και να χειροκροτούσαμε αυτούς που θεωρούν ανεπιθύμητους τους συντρόφους βουλευτές μας. Ή να ήμασταν εκεί και να χειροκροτούσαμε ποιους, την κυβέρνηση που καταδιώκει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρεμπάτη. Ένα τελευταίο. Πέντε δευτερόλεπτα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι την ίδια ώρα και στιγμή που στη Βουλή δόθηκε βήμα με όποιον τρόπο να απευθυνθεί μέλος μιας ναζιστικής ομάδας, την ίδια στιγμή στην Ελλάδα διώκονται αγωνιστές γιατί πρωτοστατούν τη μάχη, την πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.